Και πάμε στην επόμενη συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε γουρουνοπούλα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να αντισταθεί. Γιατί? Γιατί είναι τραγανή απ' έξω και μέσα τόσο ζουμερή και υγιώνει στο στόμα που πραγματικά είναι ο καλύτερος μεζές. Είστε έτοιμοι για γουρουνοπούλα? Εννοείται! Πάμε να δούμε τα υλικά μας και ξεκινάμε. Για τη γουρουνοπούλα στο φούρνο θα χρειαστούμε 3 κιλά χοιρινή σπάλα με δέρμα χωρίς κόκαλο, 3 με 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 με 3 κουταλιές της σούπας νοστιμιά μάτζι, 3 σκελίδες σκόρδο και 3 με 4 κλωναράκια δενδρολίβανο. Για το σερβίρισμα, πατάτες φούρνου και πιπέρι. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, το κρέας μας είναι εδώ. Για να φτιάξουμε γουρνοπούλα μπορούμε να πάρουμε διάφορα κομμάτια. Μπορούμε να πάρουμε είτε πανσέτα, είτε μπορούμε να πάρουμε σπάλα, είτε μπορούμε να πάρουμε το λαιμό. Απλά θα έχει φροντίσει ο κασάπι να κρατήσει από πάνω τι? Το δέρμα. Το δέρμα βοηθάει στο να μαλακώσει πάρα πολύ το κρέας. Λειτουργεί σαν αλουμινόχαρτο και λαδόκολα. Άσχετο που θα βάλουμε και αλουμινόχαρτο και λαδόκολα, το βοηθάει πάρα πολύ. Οπότε, αυτό που θέλω είναι να πάτε στο χασάπι σας και να του πείτε: θέλω χοιρινή σπάλα μαζί με δέρμα περίπου στα 3 κιλά. Γιατί δεν υπάρχει νόημα να κάνουμε λιγότερο από 3-2,5 κιλά κρέας στο φούρνο. Δεν υπάρχει νόημα. Καλύτερα να κάνετε ένα ρολό. Οπότε, τα πιάσαμε όλα ως τώρα, φίλε Μπελέση? Σωστά. Λοιπόν, το επόμενο που έχουμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε το να γίνει τραγανή η πέτσα. Για να γίνει τραγανή η πέτσα, τι πρέπει να κάνουμε? Να τη χαράξουμε. Τη χαράσουμε εδώ, σκέψου, ίσα-ίσα που να καταλάβουμε ότι το μαχαίρι μας μπήκε μέχρι τη μέση του δέρματος. Οκ. Okay? Γιατί άμα τη χαράξουμε πάρα πολύ, θα ανοίξει το κρέας μας μέσα στο φούρνο. Και αυτό αρέσει μερικούς, αλλά γενικά δεν συνηθίζεται. Λοιπόν, οπότε παίρνω το μαχαίρι, χαράσω εδώ και εδώ. Πω Παναγία μου, μία συνταγή που θα γίνει αυτή. Έχουμε συνδέσει βέβαια και αυτό το φαγητό με γιορτές, πανηγύρια και όλα τα υπόλοιπα, αλλά όντως μπορεί να είναι ένα φαγητό κυριακάτικο ή ένα φαγητό για μέσα τη βδομάδα. Γιατί κοιτάξτε εδώ, η ευκολία του είναι ανεπαναλητή. Λοιπόν, κανονικά τη γουρνοπούλα την ψήνουμε όσα έχει μέσα στο φούρνο, αλλά εγώ επειδή θέλω να την κάνω πάρα πολύ μαλακή, γιατί μερικές φορές η γουρνοπούλα είναι λίγο σκληρή, θέλω να την καλύψω με λαδόκολα και αλουμινόχαρτο πριν την ανοίξω και γίνει τραγανή. Λοιπόν, οπότε παίρνω μία λαδόκολα και αλουμινόχαρτο. Βουαλά, θα βάλω 1, 2, θα βάλω κι άλλο ένα, θα βάλω κι άλλο ένα, 3 αλουμινόχαρτα, εδώ. Και πριν βάλω την γουρνοπούλα μου εδώ, θα χαράξω και από την άλλη πλευρά, εδώ, και εδώ, και εδώ, και εδώ, και εδώ. Λοιπόν, τώρα, τα μυρωδικά που θα βάλω για την γουρνοπούλα είναι πάρα πολύ απλά. 3 σκελίδες σκόρδο, πλαπ. Λίγο δενδρολίβανο. Που το δενδρολίβανο θα βοηθήσει πάρα πολύ σε περίπτωση που σας μυρίζει το χοιρινό, να πάρει όλες τις μυρωδιές από το χοιρινό. Και πάει κάτω, είναι το κρεβατάκι. Και βέβαια, μπόλικο λαδάκι. Θέλουμε λαδάκι εδώ. Θέλουμε λαδάκι από την άλλη, εδώ. Και κανονικά στην γουρνοπούλα βάζουμε μόνο ένα υλικό. Αλάτι. Στη συγκεκριμένη όμως γουρνοπούλα θα βάλω ένα μείγμα ακόμα καλύτερο. Ένα μείγμα που θα δώσει πάρα πολύ γεύση στη γουρνοπούλα μου. Θα βάλω μάτζι νοστιμιά. Ένα συνδυασμό μπαχαρικών και αποξηραμένων λαχανικών που είναι το μυστικό της γεύσης για όλα σας τα πιάτα. Αντί για αλάτι, βάζω μόνο μάτζι νοστιμιά. Οπότε δεν θα λυπηθώ. Θέλουμε ποσότητα. Σκεφτείτε ότι παραδοσιακά η συνταγή θέλει περίπου για κάθε κιλό γύρω στα 14 με 15 γραμμάρια αλάτι. Βέβαια, η νοστιμιά είναι πιο δυνατή, οπότε θα βάλουμε λίγο λιγότερο και φροντίζουμε να πάει παντού. Εδώ. Πώς φαίνεται σαν συνταγή, Διονύση? Υπέροχη. Εύκολη ή δύσκολη? Εύκολη. Κοίτα εδώ. 1, 2, 3, 4. Πάνω στο δεντρολίβανο και το σκόρδο. Πλένω χέρι. Έρχομαι και έχω κάνει ένα μικρό λάθος. Τι? Εσύ έκανες λάθος? Άνθρωποι, είμαστε, λάθη κάνουμε. Έπρεπε να έχω βάλει στη λαδόκολα το κρέας, οπότε δεν πειράζει, έτσι όπως είναι. Το βγάζω από εδώ και το βάζω στη λαδόκολα. Γιατί άμα το βάλω κατευθείαν πάνω στο αλουμινόχαρτο, τι θα γίνει, Διονύση? Θα κολλήσει. Βέβαια, δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, επίσης, η πετσούλα, καθώς ψήνεται μέσα στο φούρνο, επειδή καταλαβαίνετε είναι τρομερή, άμα ακουμπήσει αλουμινόχαρτο πάνω, πάλι θα κολλήσει. Οπότε τι κάνουμε? Διασφαλίζουμε πάλι ότι θα έχει λαδόκολα από πάνω, εδώ, για να μπορέσει να ψηθεί μέσα και να γίνει σωστή. Θα λέω ότι παραδοσιακά αυτή η συνταγή
Δεν έχει ούτε λαδόκολλα ούτε αλουμινόχαρτο, αλλά άμα δοκιμάσετε έτσι όπως σας δείχνω, επειδή θα βάλουμε το δεδρολίβανο μέσα, το σκόρδο και όλα τα μυρωδικά, θα γίνει ένα πραγματικά διαφορετικό φαγητό. Θα γίνει η γουρνοπούλα σε Michelin Star εκδοχή. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, τυλίγουμε εδώ, κλείνουμε καλά. Και για 3 κιλά γουρνοπούλα θα χρειαστούμε γύρω στο 4 ώρες με αλουμινόχαρτο και λαδόκολλα, έτσι όπως είναι, στους 180 βαθμούς. Μετά ξεσκεπάζουμε, βάζουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς και περιμένουμε μέχρι που να γίνει τραγανή από πάνω. Τώρα, πόση ώρα θα πάρει για να γίνει τραγανή, εξαρτάται καθαρά από το φούρνο σας. Μπορεί να πάρει 10 λεπτά, μπορεί να πάρει και 20 λεπτά. Βάζω μέσα, κάνουμε υπομονή και να σας πω την αλήθεια, σκεφτόμουν με τι να σερβίρω τη γουρνοπούλα για να την κάνω έτσι ιδιαίτερη, αλλά τώρα τι να σας πω, να κάνω σάλτσες περίεργες, αφού δεν βάζουμε σάλτσα. Αυτό που θα κάνουμε είναι πολύ έτσι παραδοσιακό, θα βγάλουμε λίγες πατατούλες μόνο και αυτό είναι όλο. Και μετά από 4 ώρες, το κρέας μας έχει μαλακώσει, αλλά δεν είναι πολύ σεξι σε όψη, μας πειράζει. Μας πειράζει ρε Διονύση, πρέπει να το κάνουμε σεξι. Δεν γίνεται τώρα το φαγητό μας να μην είναι σεξι. Οπότε βγάζω λιμινόχαρτο εδώ, βγάζω λαδόκολλα και τώρα άμα θέλετε να ψήσετε σε αυτά τα ζουμάκια πατάτες από κάτω που θα γίνουν πεντανόστιμες, αλλά θα γίνουν σχετικά έτσι, καταλαβαίνετε, λίγο λιπαρές. Λοιπόν, καίει, 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 τέλεια. Βγάζουμε τη λαδόκολλα και το αλουμινόχαρτο τελείως, βάζουμε πάνω στη σχάρα και συνεχίζουμε το ψήσιμο χωρίς καθόλου αλουμινόχαρτο και λαδόκολλα. Αλλά στους πόσους βαθμούς, Διονύση? Για τόσους. Γιατί, αγόρι μου? Γιατί θα το ψήσουμε. Μπράβο. Εδώ είμαστε. Τώρα, πολύ σημαντικό, 200 βαθμούς, είδατε πως το κρέας ακουμπάει πάνω στη σχάρα. Σε περίπτωση που δεν έχετε σχάρα και έχετε ταψάκι, τι πρέπει να κάνουμε? Να βγάλουμε και όλα τα ζουμιά. Γιατί θέλουμε να γίνει τραγανή η γουρνοπούλα μας. Και άμα έχει ζουμιά μέσα, τραγανή δεν θα γίνει. Okay. Τώρα, πόση ώρα θα πάρει? 15 λεπτά, 20 λεπτά, 25 λεπτά. Εξαρτάται από το πόσο δυνατός είναι ο φούρνος. Στους 200 βαθμούς και γυρνάμε πίσω με το πιο τραγανό γουρουνάκι που έχετε φάει. Το ψήσιμο του χοιρινού αποτελεί παράδοση για τις κουλτούρες πολλών χωρών. Στη Χαβάη, το χοιρινό ψήνεται μέσα σε λάκκο, επενδεδημένο και καλυμμένο με φύλλα μπανάνας. Στο Πουερτορίκο, προτού ψηθεί, μαρινάρεται σε ξύδι, λάδι, αλατοπίπερο, ρίγανη και σκόρδο. Στις Φιλιππίνες ονομάζεται λετσόν μπαμπόι και ψήνεται σε μία σούβλα από μπαμπού πάνω σε ζεστά κάρβουνα. Στην Ινδονησία το μπάμπι γκούλινγκ σερβίρεται με ιαουάν, ένα συνδυασμό λαχανικών, καρύδας, κιμά με βότανα και μπαχαρικών. Ενώ στην Κίνα το σιου γιούκ μαγειρεύεται σε ξεχωριστές περιστάσεις όπως εγγένεια, οικογενειακές γιορτές και τελετουργικές προσφορές. Και η γουρνοπούλα μας μετά από πολλή ώρα είναι έτοιμη. Παναγία μου! Έχω φτιάξει και λίγες πατάτες, όπως βλέπετε εδώ. Και ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Τρέχοντα άγια, πραγματικά. Και τι. Α! Αϊκά. Εδώ και εδώ. Λοιπόν, θέλω να ακούσετε το θόρυβο που κάνει. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα δεν μπορείς ουσιαστικά να πεις ότι έχω φτιάξει ένα απλό φαγητό, γιατί αυτό το φαγητό δεν είναι απλό. Είναι η επιτομή της ελληνικής ψησταριάς. Κοιτάξτε εδώ, ακούστε. Εδώ. Μόνο που χρειάζεται είναι λίγο πιπεράκι. Εδώ. Πω πω, Παναγία μου. Και ακούστε πώς κάνει. Και ακούστε πως κάνει ο Διονύσης. Άκου, Διονύση, άκου. Και δεν έχω τύψεις καθόλου, έτσι. Για την γουρνοπούλα στο φούρνο, χαράζουμε με ένα μαχαίρι το χοιρινό
Χιαστή από την πλευρά του δέρματος και ελαφρά και από την πλευρά του κρέατος, αλείφουμε με το ελαιόλαδο, την οστιμιά και βάζουμε στη λαδόκολα τα σκόρδα και το δεντρολίβανο. Τυλίγουμε πολύ καλά με τη λαδόκολα και με αλουμινόχαρτο και μεταφέρουμε σε ταψί με σχάρα. Ψήνουμε για 4-4,5 ώρες, ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε για επιπλέον 20-25 λεπτά. Σερβίρουμε με πιπέρι και πατάτες φούρνου.